samustimes.gr. Νέα έγκυρα και έγκαιρα. Το θέμα είναι ότι όπως είπε και πριν ο Γιώργος, δεν είμαστε στις συνθήκες διαγωνισμού. Ναι. Είναι παράξενα στημένος ο χώρος. Το φως είναι ίσως και αυτό που επηρεάζει την κατάσταση αρνητικά. Γιατί ουσιαστικά και το φως του ηλίου ανοιχνεύουν αυτοί οι sensors. Βέβαια εκεί που γινόταν ο διαγωνισμός δεν υπήρχε καθόλου φως για κάποιο λόγο. Δεν ξέρω, μπορεί και επίτηδες. Αλλά είναι μικρή φλόγα. Βάλε από εδώ το κερί. Βρίσκει, αλλά πρέπει να την κεντράρει. Και κάτι βρίσκει, κάτι που τον απλεί. Κάναμε μία πίστα με μαύρο χρώμα και έπρεπε το ρομποτάκι μας να ανέβει με κάποιους συγκεκριμένους περιορισμούς. Για παράδειγμα, μπορούσαμε να ξεπερνάμε κάποιες διαστάσεις. Ή είχαμε κάποιο συγκεκριμένο μέγεθος του πλάτους. Η πίστα μας είχε μεγάλα προβλήματα. Προβλήματα εννοώ ότι δεν ήταν ομοιόμορφα τα σκαλοπάτια. Νομίζω δεν έχω στην παρουσίαση. Τα πρώτα σκαλοπάτια ήταν στην πάγη. Δεν υπήρχε πρόβλημα. Ήμασταν άνετα εκεί. Στα επόμενα είχαμε ένα κούφιο σκαλοπάτι. Και φοβόμασταν μην το ρομπότ δεν καταλάβει το σκαλοπάτι και μπει μέσα. Γιατί αν έπαιρνε στην τρύπα μας, το χάσαμε. Δεν είχαμε προβλέψει να γυρίσει πίσω. Να διορθώσω αυτό το σημείο ότι αυτή δεν ήταν η αρχική πίστα. Δηλαδή η προηγούμενη πίστα δεν είχε αυτά τα κενά. Ακριβώς. Αυτό βγήκε τον τελευταίο μήνα, όπως και ο άλλος όρος που αναφέραμε πριν τα παιδιά στο λαγόνι. Ένα προβληματάκι είχαμε αυτό. Τι είδες, το είχαμε φτιάξει όμορφα, κάπως έτσι. Πριν φτιαχτεί όμορφα, ήταν η τελική μας κατασκευή. Σκεφτείτε το αυτό, αλλά με μέταλλο. Και όταν έκανε την κίνηση, το άλμα δηλαδή που όπως ονομάσαμε, ήταν αυτό. Λοιπόν, εμείς διαγωνιστήκαμε στο διαγωνισμό Color Selecting. Ο σκοπός του διαγωνισμού ήταν, είχαμε αυτή την πίστα. Αυτή ήταν η αρχική πίστα. Άλλαξε πολλές φορές στην πορεία μέχρι να γίνει ο διαγωνισμός και θυμάμαι ότι δυσκόλεψε αρκετά. Στην οποία αυτή ήταν η τελική πίστα που βλέπουμε αριστερά. Ουσιαστικά έχουμε 6 δωμάτια από τη μία μεριά της πίστας και 6 από την άλλη, τα οποία έχουν το καθένα συγκεκριμένο χρώμα. Και από τη μία μεριά της πίστας, τα δωμάτια έχουν μέσα κυλίνδρους με το αντίστοιχο χρώμα. Και ο σκοπός είναι το ρομπότ, είτε ακολουθώντας τις άσπρες γραμμές που βλέπετε, είτε όχι, να ταξινομήσει αναχρώμα τους κυλίνδρους που είναι τοποθετημένοι στη μία μεριά με τα δωμάτια, να τους ταξινομήσει αναχρώμα στην άλλη μεριά. Δηλαδή, να πάει, για παράδειγμα, να ξεκινήσει από το κόκκινο χρώμα, το κόκκινο δωμάτιο πάνω δεξιά, να μην τοποθετήσει το κύλινδρο στο μπλε δωμάτιο από κάτω, να τοποθετήσει το κόκκινο. Και για αρχή είχαμε σκεφτεί να τα παίρνει τα κουτάκια, τους κυλίνδρους μάλλον, έναν-έναν και να τους τοποθετεί στο σωστό δωμάτιο, αλλά δεν μας περιορίζανε στο πώς θα τα μαζεύει. Οπότε υποθέσαμε ότι θα ήταν πιο γρήγορο και εύκολο να τα μαζέψει όλα από την αρχή τους κυλίνδρους. Δηλαδή να φτιάξουμε μια πλατφόρμα. Να έχουμε μια πλατφόρμα κάπως, πριν καν σκεφτούμε το πώς θα είναι η κατασκευή μας. Και να μαζέψει όλους τους κυλίνδρους από μια μεριά και μετά να τους ταξινομήσει αναχρώμα, έτσι θα ήταν πιο γρήγορο και πιο αποδοτικό. Ναι, μετά ήρθαν τα προβλήματα. Να αναφέρουμε ότι ξεκινήσαμε κι εμείς όχι με αυτή την κατασκευή, καμία σχέση με αυτή την κατασκευή, ξεκινώντας με Lego, πειραματιζόμενοι πάνω στο σχέδιο της πλατφόρμας, με τα προβλήματα που θα αναφέρει ο Κώστας. Επιστρέψαμε σε μια κατασκευή διαφορετική πάλι από αυτή, χωρίς Lego. Πήγαμε να ξαναβάλουμε Lego μέσα και τελικά καταλήξαμε εδώ. Ναι, και ο λόγος ήταν ότι ήταν λίγο δύσκολο να βρούμε μια πλατφόρμα η οποία να ταιριάζει σε αυτά που θέλαμε. Οπότε στην έσχατη ανάγκη χρησιμοποίησε μια πλατφόρμα που είναι τηλεκατευθυνόμενο αμαξάκι.
Και αυτό μας έλυσε μερικά προβλήματα, όπως τα προβλήματα του χώρου, της μπαταρίας, των κινητήρων, του στριψίματος, αλλά δημιούργησε άλλα προβλήματα, πάλι στις ίδιες κατηγορίες. Ένα από τα προβλήματα ήταν ότι ο κινητήρας που είχε αυτό το αμαξάκι, επειδή ήταν αμαξάκι για να τρέχει, είχε ταχύτητα ο κινητήρας, αλλά δεν είχε ροπή. Που σημαίνει ότι με όλα αυτά που το βάλαμε πάνω δεν είχε δύναμη να ξεκινήσει από μόνος του, αλλά όταν ξεκινούσε δεν το προλάβαινες. Μετά καταλήξαμε. Ήταν ο Στέφε. Ναι, λοιπόν, καταλήξαμε τελικά στο ότι θα παίρνει ένα-ένα τα κουτάκια, γιατί βρήκαμε έναν τρόπο να το κάνει ακόμη πιο γρήγορα από ότι να τα μαζεύει όλα μαζί. Αυτός ο τρόπος ήταν αυτός εδώ βραχίωνας. Ο οποίος η λύση ήρθε βασικά όταν δεν μας περιορίσαν στις διαστάσεις. Αρχικά ξεκινήσαμε στη σκέψη μαζεύουμε όλα τα κουτιά με αυτή την πίστα. Ήταν γιατί... μόνο τέσσερα εδώ. Ναι, γιατί η αρχική πίστα ήταν αυτή που είχαμε από τον περσινό διαγωνισμό. Αργήσανε λίγο να τα ανανεώσουν και δουλέψαμε πάνω σε αυτή την πίστα αρχικά. Και ο περιορισμός ήταν και σε διαστάσεις. 30-30. Ναι, και σε ύψος και είχε και κάποιο περιορισμό και στο βάρος. Οπότε σε καμία περίπτωση αυτό δεν θα μπορούσε να παίξει σε μια τέτοια πίστα με αυτούς τους περιορισμούς. Και η σκέψη ήταν η πλατφόρμα. Θα έπρεπε να έχει στροφές κτλ. Στη συνέχεια, βλέποντας την καινούργια πίστα, έχοντας απορρίψει πλέον, έχοντας βγάλει πλέον όλους τους περιορισμούς, γιατί το έκανα και αυτό, στο τέλος βγάλαμε όλους τους περιορισμούς, σκεφτήκαμε το πιο ίσως τεμπέλικο, αλλά και το πιο αποδοτικό τρόπο, που θα ήταν το ρομπότ να μην μπει σε διαδικασία στροφών καθόλου, να μην χάσει πορεία, να μην αναγκαστεί να μπει μες στα δωμάτια, γιατί αν μπει μες στα δωμάτια σίγουρα θα έχει πολλούς παραπάνω παραμέτρους που πρέπει να ελέγξεις. Και η βασική ιδέα ήταν ότι θα κινείται πάνω στην άσπρη γραμμή, χρησιμοποιώντας μόνο την κάθετη γραμμή και τους σταυρούς που σχηματίζουν στην πίστα. Και με τον άξονα που βλέπετε, είναι υπολογισμένος ακριβώς, είχαμε και εδώ τις διαστάσεις, είναι υπολογισμένος ακριβώς ώστε από το κέντρο της πίστας, από την άσπρη γραμμή, την οριζόντια, να απέχει τόσο όσο το κουτάκι που είναι στο κέντρο του δωματίου. Πιάνει το κουτάκι λοιπόν, κάνει την ανίχνευση του χρώματος, δείξε πώς τον αισθητήρα του χρώματος κάτω, ωραία, τον αισθητήρα, και μεταφέροντάς το ξανά σε όρθια θέση, το άφηνε στο αντίστοιχο δωμάτιο. Είχε μια διαδικασία mapping. Στην πορεία είχαμε αρκετά προβλήματα, όπως ότι δοκιμάσαμε, επειδή δεν είχαμε υλικά, δοκιμάσαμε να βρούμε ό,τι πλαστικό υπήρχε κοντά μας, όπως μια παλιά τηλεόραση, την οποία κόψαμε κυριολεκτικά. Για να βρούμε το πλαστικό το οποίο να έχει αρκετό μήκος για να μας κάνει. Ένα μικρό ντρέμερ πήρε πραγματικά πολλές ώρες. Και πολύ πλαστικό. Και δυστυχώς το πλαστικό. Αλλά το πλαστικό ήταν και βαρύ και λύγιζε πάρα πολύ. Με αποτέλεσμα όταν σταματάει να κάνει μια κίνηση μέχρι μπροστά και μετά ξανά πίσω και μετά παρασέρει και όλο το ρομπότ. Οπότε πήγαμε στη λύση ξύλο, η οποία ήταν ένα μεγάλο λάθος. Και επίσης βαρύ. Επίσης βαρύ. Το ξύλο ήταν τόσο βαρύ πραγματικά. Είχαμε έναν στέπερ κινητήρα. Όχι αυτό το μεγάλο πράγμα που βλέπετε, ένα πιο μικρό. Ο οποίος δυσκολευόταν πάρα πολύ να γυρίσει το ξύλο γιατί δεν γινούσε καθόλου και έτσι καταλήξαμε σε ένα καλάμι από καλαμιά το οποίο δούλεψε αλλά πάλι χρειάστηκε αντίβαρο από την άλλη μεριά γιατί ήταν θέμα ροπής καθαρά το ότι δεν μπορούσε να σηκώσει τον άξονα και δούλεψε οπότε είπαμε να το κάνουμε λίγο πιο όμορφο χρησιμοποιώντας έναν αλουμινένιο άξονα που βρήκαμε από ένα μαγαζί με αλουμινένια. Το αρχικό μέγεθος του στέπερ. Νομίζαμε ότι ήταν μεγάλο στην αρχή, μέχρι που είδαμε αυτό. Το φοβόμασταν αυτό στην αρχή, ότι δεν θα το σηκώνει, δεν θα προχωράει με τίποτα. Συγκρίνεται τα. Ναι, μετά. Ήταν πολύ αρνητική στο να αλλάξουν να βάλουν το δεύτερο μότορα. Το πήγανε μαζί του μπας και μόνο. Και το αλλάξαν τελευταία στιγμή. Ναι, και τελικά με το ζόρι άντεξε ακόμα και ο μεγάλο που βάλαμε. Μετά, ο οποίος είναι 9 κιλά τώρα, έφερες. Ο οποίος είναι ναι, των 9 κιλών δύναμη. Δύναμη 9 κιλών. Μετά, το πρόβλημα ήταν οι αισθητήρες χρώματος. Είχαμε βάλει τώρα αυτό που βλέπετε, η πατέντα που πηγαίνει δεξιά και αριστερά, δεν ήταν έτσι. Στην αρχή ήταν κολλημένοι δύο αισθητήρες χρώματος από τις δύο μεριές, έτσι ώστε οριζόντια, έτσι ώστε όταν γυρνάει ο άξονας να είναι κατακόρυφα και να μετράει από τη μία μεριά το χρώμα του δωματίου και από την άλλη μεριά το χρώμα του δωματίου από το οποίο έπρεπε να πάρει το κουτάκι. Ουσιαστικά πρώτα κοιτούσε το δωμάτιο στο οποίο θέλει να βάλει να τοποθετήσει το κίνδυνο και μετά έψαχνε κατευθείαν το δωμάτιο στο οποίο υπάρχει ο κίνδυνος που θέλει. Έτσι ήταν πολύ γρήγορη κίνηση, ειδικά επειδή δεν κάναμε στροφές, γιατί πήγαινε μόνο προς τα πίσω. Αλλά για κάποιο λόγο το Arduino δεν ήταν συμβατό με δύο τέτοιους αισθητήρες ταυτόχρονα, οπότε πρέπει να βρούμε κάποιο τρόπο ο ίδιος αισθητήρας να πηγαίνει. Λοιπόν, καταρχήν
Η αρχική ιδέα ήταν να κάνουμε ένα αμφίβιο που είτε θα επέπλε και θα έβγαινε έξω στην ξηρά μετά, θα γινότανε, ή θα βυθιζότανε μέσα στη θάλασσα και μετά θα έβγαινε ή στην πισίνα. Επέλεξαμε να επιπλέει γιατί είναι πιο εύκολο και είχαμε πολύ λίγο χρόνο για να το υλοποιήσουμε. Προχωρήστε. Αυτό ουσιαστικά λέω εδώ. Ωραία. Για την κατασκευή του χρησιμοποιήσαμε το CPET που μου μίλησε πριν ο Παύλος, το οποίο το αναδιαμορφώσαμε, προσθέσαμε για την κίνηση, δύο κινητήρες για την κίνηση του νερό, αυτούς εδώ, και δύο κινητήρες μαζί με δύο ρόδες, πολύ μεγάλες ρόδες, για την κίνηση του έξω. Οι ρόδες είναι μεγάλες γιατί σκεφτήκαμε ότι μπορεί να κινηθεί και στην άμμο. Και πες, έτσι. Γιατί πες τα όλα. Α, ναι, γιατί σκεφτόμαστε κιόλας αργότερα να το αναδιαμορφώσουμε και να βάλουμε πάνω ηλιακά πάνελ. Κάτι ναι, το οποίο αξίζει νομίζω να αναφερθεί είναι ότι χρησιμοποιήσαμε, όπως είπε, για βάση το CPET, που η αρχική του κατασκευή, η ενδεδειγμένη, έτσι, από το MIT που τα στείλανε, είναι αυτή εδώ. Και τα χρησιμοποιούν, αν θυμάστε από πριν, τηλεχειριζόμενα, ούτε καν ρομπωτικά. Το πρώτο βήμα είναι ότι πρώτον είναι πλέον εντελώς αυτόνομο ρομποτικό και το δεύτερο βήμα είναι ότι εκτός από αμφίβιο πάνω στη δικιά τους κατασκευή, από απλής πλεύσης υποβρύχιο πάνω στη δικιά τους κατασκευή, είναι πλέον και αμφίβιο. Αυτές οι δύο τροποποιήσεις απλά ήθελα να τις αναφέρω. Δηλαδή διαυξήθηκε πολύ το βάρος του, προσθέσαμε εκτός από αυτό το φενιζόλ που έχει εδώ και δύο μπουκάλια, σαν φαίνονται. Για καλύτερη πλεύση. Και επίσης, πήγαινε καλά. Πήγαινε πραγματικά καλά. Επίσης, στην αρχή σκεφτήκαμε να μην χρησιμοποιήσουμε το CPET, αλλά ένα βαρκάκι. Τελικά τα χρησιμοποιήσαμε και τα δύο και βάλαμε το βαρκάκι πάνω. Δηλαδή, όταν θα μπει μέσα στη θάλασσα, θα φέρετε μόνο το βαρκάκι πάνω. Μετά βγαίνει και το υπόλοιπο. Είναι και λίγο έτσι. Λοιπόν, όσον αφορά τον εξοπλισμό, χρησιμοποιήσαμε ένα Arduino Uno ως μικροελιπτή και προσθέσαμε στήρες υγρασίας και θερμοκρασίας. Καθώς και το SD-SILK, το οποίο είναι αυτό εδώ, samustimes.gr. Νέα, έγκυρα και έγκαιρα.